η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας με τους γνωστούς μονολόγους τους στα κανάλια εδώ και πάνω από ένα μήνα προσπάθησαν να μας πείσουν, να πείσουν τους εργαζόμενους για το πόσο ωφέλιμα είναι για αυτούς η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, οι απλήρωτες υπερορίες, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Φάγατε τα μούτρα σας. Διασυρθήκατε. Οι εργαζόμενοι σας απάντησαν με την πιο επιτυχημένη και πιο μαζική απεργία των τελευταίων ετών και θα σας απαντήσουν και αύριο με νέα απεργιακή μάχη, παρά την προσπάθεια που κάνετε να βρωμήσετε τον αγώνα των εργαζομένων με προβοκάτσιες, φτάνοντας σε τέτοιο σημείο θράσους να εμπλέξετε τους μαθητές των Πανελληνίων και το ευαίσθητο θέμα των εξετάσεων, όταν ήσασταν εσείς που εδώ και ένα χρόνο ταλαιπωρείτε αυτούς τους μαθητές με την τηλεκπαίδευση, με τα μπρος πίσω, με τις μάσκες αερόστατα, με τα τάμπλετ που ακόμη δεν έχουν φτάσει στους μαθητές, με. Εσείς ήσασταν που βασανίζατε εδώ και ένα χρόνο τους μαθητές και τους γονείς τους. Και αφού διασυρθήκατε, και το ξέρετε πολύ καλά από τις μετρήσεις που και εσείς παραγγέλνετε για την αποδοχή του νομοσχεδίου, αφού διασυρθήκατε με τις ελιές που θα μαζεύουν οι εργαζόμενοι, με αυτό που λέγει ο βουλευτής σας εδώ, για τον ασθενή που θα δουλεύει παραπάνω για να πάρει δύο-τρεις μέρες ρεπό να πάει να γιατρευτεί, λες και δεν υπάρχουν αναρωτικές άδειες, εκτός αν θέλετε να τις καταργήσετε και αυτές. Με τους φοιτητές εργαζόμενους που τους διαγράφετε με βάση τον ίσιν 2, αφού διασυρθήκατε με όλα αυτά τα επιχειρήματα, τώρα καταφεύγετε σε επιχειρήματα απελπισίας και συκοφαντίας και επικεντρώνεστε σε ορισμένα μεμονωμένα άρθρα του νομοσχεδίου για να κρύψετε το συνολικό βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του. Ακόμη όμως και αυτά τα άρθρα που επικαλείστε ως θετικά, είτε είναι κάποιες διακηρύξεις κενές περιεχομένου, είτε υποκρύπτουν νέες αντεργατικές ρυθμίσεις. Και ας δούμε ορισμένα από αυτά που έχετε κάνει καραμέλα και ο Υπουργός λίγο πριν. Ψηφιακή κάρτα. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάναμε κριτική, επομένως ότι αυτά θα υπερψηφιστεί και από τους 300, αφήστε τα. Τι λέτε για την ψηφιακή κάρτα? Θα δείχνει, λέει, πόσο δουλεύει ο εργαζόμενος και θα αντιμετωπίζει τη μαύρη εργασία. Λέτε ψέματα. Άλλος είναι ο πραγματικός στόχος της ψηφιακής κάρτας και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτείτε αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας έπιασε ο πόνος για τη μαύρη και αδήλωτη εργασία, την οποία άλλωστε νομιμοποιείτε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Η ψηφιακή κάρτα είναι ο προάγγελος για την εφαρμογή του ενεργού και ανενεργού εργάσιμου χρόνου. Για να καταγράφεται ο χρόνος που ο εργαζόμενος θα είναι σε εργασιακή ετοιμότητα, όπως λέτε, και δεν θα πληρώνετε γιατί δεν θα εργάζετε, για να καταγράφετε ακόμη και ο χρόνος που θα πηγαίνει στην τουαλέτα και άρα δεν θα πρέπει να υπολογίζετε ως χρόνος εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος της ψηφιακής κάρτας που όλοι σας και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα σπεύσατε να υιοθετήσετε ως μέτρο διαφάνειας. Παρακάτω. Μιλάτε για το δικαίωμα αποσύνδεσης του τηλεργαζόμενου και το εμφανίζετε ως μεγάλη κατάκτηση. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε? Αντιλαμβάνεστε τι λέτε? Η αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου είναι τόσο αυτονόητη όσο είναι για έναν απλό εργαζόμενο να σταματήσει να εργάζεται και να φεύγει από το χώρο δουλειάς όταν τελειώνει το ωράριό του. Και να απαγορεύεται ο εργοδότης να απασχολεί εργαζόμενους εκτός ωραρίου. Και αυτό το αυτονόητο εσείς το βαφτίζετε δικαίωμα. Γιατί? Γιατί αν ένας τηλεργαζόμενος υποκύπτει στην εργοδοτική πίεση, ο εργοδότης δεν θα έχει καμία συνέπεια και τι θα επικαλείτε? Ότι ο εργαζόμενος δεν άσκησε το δικαίωμά του στην αποσύνδεση. Να λοιπόν που οδηγούν αυτά τα καινοτόμα και τα σύγχρονα και τα φύκια που πουλάτε εδώ για μεταξωτές κορδέλες. Καλά, για τις άδειες πατρότητας δεν αναφερόμαστε καν. Όταν έχεις επιβάλει 10ωρη και 12ωρη εργασία, όταν καταργείς την κυριακάτικη αργία για εβδομάδες, για μήνες, το να δίνεις 14 μέρες δουλειάς είναι αυτό που είπα πριν, πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Φτάσατε στο σημείο, δύο φορές ο Υπουργός, μία χθες και μία σήμερα, να λέτε ψέματα και να συκοφαντείτε ότι δήθεν σήμερα οι συνδικαλιστές προστατεύονται υπέρμετρα και έχουν ασυλία και δεν μπορούν να απολυθούν ακόμη κι αν προβούν σε σεξουαλική παρενόχληση. Ψέμα, αθλειότητα, ξετσιποσιά. Και για τους συνειρμούς που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε. Δεν γνωρίζετε την ομολογία των δικαστηρίων για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν τη γνωρίζετε και λέτε κοτσάνες εδώ μέσα. Λέτε κοτσάνες δήθεν για ασυλία των συνδικαλιστών. Αλλά ακόμη κι αν δεχτούμε ότι υπήρχε τέτοιο ζήτημα, για ποιο λόγο δεν προσθέτετε στο νομοσχέδιο ότι σε περίπτωση ποινικής καταδίκης για μια σειρά αδικήματα θα υπάρχει λόγος απόλυσης και βάζετε το σπουδαίο λόγο. Άλλος λοιπόν είναι ο στόχος. Είναι να στοχοποιήσετε, είναι να ποινικοποιήσετε και να διώκετε πρωτοπόρους εργαζόμενους συνδικαλιστές. Σε ένα πράγμα βεβαίως θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Σε ένα μόνο. Ότι όντως αυτές είναι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέλτιστες για το κεφάλαιο. Είναι η κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και όχι μόνο, που εδώ και χρόνια εφαρμόζονται, υλοποιούνται βήμα-βήμα στα κράτη-μέλη. Και ήταν τεράστια η συμβολή όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες που έγιναν του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ΚΚΕ, που αυτά τα μέτρα εμποδίστηκαν και καθυστέρησαν. Σήμερα αυτά τα μέτρα γίνονται τα προαπαιτούμενα για την ένταξη της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο υπερμνημόνιο των λαών της Ευρώπης, όπου την κάθε αποταμίευση που θα πηγαίνει στους ομίλους της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας θα καλούνται να την πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι με νέες απώλειες δικαιωμάτων. Να λοιπόν γιατί κανένα κόμμα, καμιά κυβέρνηση που ορκίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, που πίνει νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής ανάκαμψης, ούτε θέλει, ούτε μπορεί, ούτε πρόκειται να αντιπαρατεθεί σε αυτούς τους νόμους. Και εδώ υπάρχει η εμπειρία και της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της πρόσφατης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο δεν κατήργησε τους μνημονιακούς νόμους, αλλά και για τη διευθέτηση, και για την απεργία, και για την κυριακάτικη αργία, 32 Κυριακές στο εμπόριο βάλατε, κύριε Σκουρλέτη. 9 μήνες το χρόνο βάλατε δουλειά, κυριακάτικη δουλειά για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες εμποροϋπάλληλους. Αυτά λοιπόν κάνατε. Αυτά κάναν οι προοδευτικές δήθεν διακυβερνήσεις. Και έρχεστε τώρα και μιλάτε για το 751, για τους μνημονιακούς νόμους. Για. 530 σωματεία, η μεγαλύτερη συσπήρωση σωματείων, και με συνδικαλιστές προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν πρόταση νόμου για να καταργηθούν μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια. Πού ήσασταν? Πού ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε? Να σας πω πού ήταν. Μείωνε τη φορολογία στα κέρδη και στα μερίσματα των μετοχών από το 15% στο 10%. Αυτά κάνατε. Κύριε Γιακό, πρέπει να τελειώνω. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται σήμερα, αυτό που χρειάζεται σήμερα δεν είναι απλά ένα κίνημα που θα καθυστερεί και θα εμποδίζει μέτρα, αλλά ένα κίνημα που θα περνάει στην αντεπίθεση, στηριγμένο στην οργάνωση των εργαζομένων, στην κοινωνική συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα και βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν με βάση την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της παραγωγικότητας εργασίας, δυνατότητες σήμερα όμως που είναι στα χέρια μιας χούφτας παρασίτων. Χρειάζεται μια νέα κοινωνική οργάνωση που θα απελευθερώσει αυτές τις δυνατότητες. Και αυτή η νέα κοινωνική οργάνωση είναι μόνο σοσιαλισμός. Αυτό είναι το πραγματικά, το μοναδικό, προοδευτικό και σύγχρονο.